Πριν λίγες μέρες υπήρξε μία κόντρα. Πώς είναι τώρα τα πράγματα, τα έχετε ξεπεράσει ή είσαι διατεθειμένος να κάνεις πίσω, να ζητήσεις συγγνώμη? Δεν έχω κάποιο λόγο να ζητήσω συγγνώμη, δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι. Ούτε λέω ότι έχεις λόγο, ρωτάω απλά πώς είναι τα πράγματα. Ναι, ωστόσο ο καθένας δείχνει το χαρακτήρα του. Εγώ έχω κάτι με το Χιγμέτ, ο Χιγμέτ έχει κάτι με μένα, αλλά εγώ μιλάω σε όλη την υπόλοιπη ομάδα. Δεν έχω πρόβλημα με τα υπόλοιπα παιδιά. Μόνο μαζί του έχω το θέμα, όπως και αυτός. Εκείνος αντίστοιχα δεν μιλάει σε κανέναν από την ομάδα μας γιατί έχει πρόβλημα μαζί του. Δεν μιλάει σε κανέναν. Σε κανέναν, επειδή είμαι εγώ στην ομάδα, έχει δηλώσει ότι μέχρι να φύγω εγώ από το Survivor δεν θα μιλάει σε κανέναν. Αυτό το κάνει ο ανιψιός μου που είναι 10 χρονών, ας πούμε, όταν τσακώνεται σχολείο. Χικμέτ, δεν μιλάς όντως με κανέναν παίκτη από την ελληνική ομάδα? Ben Yunan takımına sadece parkurlarda cevap vermek istiyorum. O da gerektiği kadar veriyorum. Bundan sonra daha fazla cevabım parkurlarda olacak. Δήμητρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το Χικμέτ. Βασικά νιώθω ότι είναι άδικο να παίρνει όλους η μπάλα ή να μας βάζει όλους το ίδιο σακί. Γιατί, okay, καταλαβαίνω να έχει μία διαφωνία. Θέλω να απευθυνθεί στο Χικμέτ. Ναι, στο Χικμέτ απευθύνομαι. Καταλαβαίνω, Χικμέτ, να έχεις μία διαφωνία με τον Τόνι. Αλλά εμένα με στενοχωρεί να μην μου μιλάς, γιατί δεν σου έχω κάνει κάτι και είναι λίγο περίεργο. Και δεν τρώει το ίδιο. Εσύ δεν νιώθεις ότι είναι λίγο άδικο αυτό, όχι μόνο για μένα, αλλά και για κάποια παιδιά, όπως ο Σπύρος, Κατερίνα και όλοι οι υπόλοιποι? Yaptığımın ben bir yanlış olduğunu biliyorum ama o gün konseyde konuşmuş olduğum sözün arkasındayım ve bunun arkasında da duracağım. Tony dedi ya 10 yaşında yeğenim yapıyor. Benim 5-6 yaşında yeğenlerim var. Yani 10 kişiyle yan yana koyduğun zaman sürekli kavga etmiyor. Takımında sürekli kavga eden biri bunu bana söyleyemez. 10 yaşında yeğenim şunu yapıyor, bunu yapıyor diyemez. Benim 5-6 yaşında yeğenlerim 10 kişiyle 10 gün kalsa yine tartışmazlar. Στη Δήμητρα όμως που σου μίλησε απευθείας και σου έκανε μια ερώτηση, δεν απάντησες. Το άκουσα αυτό που είπες για τον Τόνι. Όχι σε μένα, στη Δήμητρα μπορεί να το πεις απευθείας αυτό που θέλεις. Εκτός και αν δεν θες να της μιλήσεις. Söyledim ben söyleyeceğimi. Daha da başka bir şey söylemek istemiyorum. Yarışmalarda konuşmak istiyorum. Sadece parkura çıktığım zaman konuşmak istiyorum. O kadar. Σπύρο. Προσωπικά πιστεύω, Χικμέτ, ότι αυτό που κάνεις είναι λίγο προσβλητικό. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικό του προσωπικότητα. Δηλαδή, ωραία, εσύ δεν γουστάς το χιοντόν, έκανε κάτι το οποίο θεωρείς άσχημο και δεκτό. Έχεις το κάθε δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Αλλά να κόβεις την καλημέρα σε έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος έχει διαφορετική προσωπικότητα. Είναι σαν να λες ότι είμαστε όλοι Τόνι. Εγώ όμως Σπύρος. Και μια χαρά τα λέγαμε. Όσα Σπύρος, δεν μιλάω για τους άλλους. Όσα Σπύρος, το θεωρώ προσωπικά το θεωρώ λίγο προσβλητικό προς το πρόσωπό μου, για παράδειγμα. Καταλαβαίνω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι όταν λες κάτι θες να το κάνεις. Δεν καταλαβαίνω το γεγονός ότι το είπες ότι δεν θα μας μιλάς και είμαι σίγουρος ότι θα το κρατήσεις. Γιατί είσαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που είπες. Αλλά εγώ, σαν Σπύρος, πιστεύω ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Και το είπες και όλες είναι λάθος. Απλά νομίζω ότι δεν θα σου βγει σε καλό γιατί πολλοί μπορεί να παρεξηγηθούν, μπορεί να πούνε ότι. Έτσι το βλέπω. Την άποψή μου, είπα. Δεν τον βλέπω διατεθειμένο να θέλει να απαντήσει ο Χικμέτ. Βασίλη. Μίλησε εγώ λίγο για την παιδιάστικη συμπεριφορά του Χικμέτ, τον οποίο εγώ εκτιμούσα τόσο καιρό και την προσωπικότητά του και, και το γεγονός ότι είναι πολύ καλός αθλητής. Σήμερα, όταν περπατούσαμε στη θάλασσα για να φτάσουμε στην αρχή του αγωνίσματος, με κοιτούσε πολύ προκλητικά, τραγουδούσε με ένα εχθρικό βλέμμα. Ben bütün yarışlara çıkarken Saden şarkı söylüyorum. Kendi sevmiş olduğum, hoşuma giden müzikler var. Onları söylüyorum. Onlarla motive ederek çıkıyorum. Ki ilk defa onunla bu diyalogda değil, 4-5 kere denk geldiğimizde aynı bakarak aynı şarkıyı söyledin. Sonuçta burası bir yarışma. Ne kadar mutlu gözükürsen rakibine, rakibinin motivesi o kadar bozuluyor. Ki karşı tarafla da konuşmak zorunda değilim yani. Sadece yarışlarda cevabımı vermek istiyorum. Bu da son soru olabilir yani son vermiş olduğum cevap olabilir. Sadece yarışlarda parkura çıktığım zaman cevabını vermek istiyorum. Οκ, το έχω καταλάβει, Χικμέτ, και είναι δικαίωμά σου.
να θέλεις να απαντήσεις με το δικό σου τρόπο. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω ούτε τη δική σου θέση, ούτε του Τόνι. Απλά προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Οπότε λοιπόν θα το αφήσω εδώ, θα το κλείσω. Δεν θέλω να πιέσω κανέναν να απαντήσει με το ζόρι.